Ειδήσεις, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ από την Αλεξάνδρεια, την Ιμαθία και όλη την Ελλάδα. Έμβολος, το κορυφαίο site. Κύριε συνάδελφε, φίλες και κομμάτες, καλησπέρα σας. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να σας ανακοινώσω ότι μετά από την υποβολή για χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κονδύλια, όπως είπα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή μάλλον στο προπροηγούμενο για την υποβολή αλλά και έγκριση της λειτουργίας του κοινωνικού κατοπολίου, του κοινωνικού φαρμακείου και την ένταξη, επαναλαμβάνω αυτών, θέλω να σας ενημερώσω ότι τις τελευταίες δύο μέρες, χθες και σήμερα, παρόλο που οι ημερομηνίες ήταν ασφυκτικές, με πολλή δουλειά και με λίγα χέρια, όπως λέμε για τη δουλειά, καταφέραμε και υποβάλαμε την πρότασή μας για τα κέντρα κοινότητας. Ο προϋπολογισμός του οποίου είναι 357.920 ευρώ για το διάστημα των τριών ετών. Επίσης, μια άλλη υποβολή που έλεγε σήμερα, την πραγματοποιήσαμε και αυτή, έχει να κάνει με τον τηλεχειρισμό των υδάτων. Αυτό το πρόγραμμα εφαρμόστηκε κατά το παρελθόν στην Αλεξάνδρεια και σήμερα υποβάλαμε για τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες και τη Δημοτική Ενότητα Μελίκης, Αντιγονιδών και Πλατέως. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κ. Δημητριάδης έκανε μια τοποθέτηση και μάλιστα με κατηγόρησε για λαϊκιστή. Δεσμεύτηκα ότι σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα παραθέσω όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία επιβεβαιώνουν την τοποθέτησή μου στο προπροηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να τα καταθέσω βεβαίως εδώ, να τα δείτε όλοι. Δημοπρατήθηκε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού της περιφέρειας. Η εγκεκριμένη, κύριοι συνάδελφοι, χωροθέτηση είναι αυτή. Όπως την έδειξα προηγουμένως στο μεγάλο σχήμα, η δημοπρατημένη χωροθέτηση, αντιληφθείτε παρακαλώ, προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε, είναι αυτή. Εγκεκριμένη, χωροθετημένη. Αντιλαμβάνεστε τι έργο ετοιμαζόμαστε να κατασκευάσουμε και ποιο θα ήταν το έγκλημα τελικά, εάν εγώ είχα την αφέλεια να το υπογράψω. Και εφόσον υπογραφόταν η σύμβαση, θα κατασκεύαζε το βιολογικό σε λάθος οικόπεδο αυτό που ισχυρίστηκα πριν την παρέμβαση του κ. Δημητριάδη. Και να δούμε τώρα και στις συνέπειες, οι οποίες είναι τρομακτικές. Αυτά τα πράγματα ξέρετε πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα αφήνει ανεξέλεγκτα. Στον δεδομένο λοιπόν έλεγχο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γινόταν φανερή με μια απλή ματιά, έτσι όπως την αντελήφθη το δικό μου μάτι που δεν είναι μάτι ειδικού, βεβαίως ζήτησα την επιβεβαίωση των ειδικών και επιβεβαιώθηκα, με αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου, και αυτό το αντιλαμβάνεστε όλοι και δεν το αφισβητεί κανείς, μιας ενδεχόμενης δημοσιονομικής διόρθωσης. Και για να εξηγήσω αυτόν τον όρο, θα σας πω ότι αυτό σημαίνει ότι θα εκαλείται ο Δήμος να επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό της χρηματοδότησης, που αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου.
Με όλα λοιπόν τα παραπάνω, αντιλαμβάνεστε όλοι, αντιλαμβάνεται και ο κ. Δημητριάδης, ότι ορθά, πολύ ορθά, δεν υπεγράπει η σύμβαση κατασκευής του βιολογικού. Φεύγω όμως από τον κ. Δημητριάδη και πάω σε έναν άλλο λαλίστατο, κατά τα άλλα. Συνάδελφο τον κ. Αλευρά, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι με περισσή ικανοποίηση, κατηγόρησε τον Δήμαρχο ότι χάθηκε το έργο του βιολογικού, ότι υπεύθυνος είναι αυτός, υπεύθυνος δηλαδή είναι ο Δήμαρχος, και αναρωτιέμαι όπως αναρωτιέστε κι εσείς αυτή τη στιγμή. Ξέρατε, κύριε Αλευρά, τι λέγατε. Δεν περιμένατε τουλάχιστον την εξήγηση που θα δώσει ο Δήμαρχος για όλα όσα ισχυρίζεται με ντοκουμέντα, έγγραφα και σχέδια. Με τα αυτά τα οποία πέρασε η φωτογραφία και λοιπά, αυτά δεν αποδεικνύουν τίποτα. Όσον αφορά αυτά που μνημόνευσε για τη μονάδα εξελευσία κλιμάτων και ΔΕΗ, για την ΜΜΕ, έτσι, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τη διάρκεια περιβάλλοντο χωροταξία τη αποκεντρωμένη τότε και μην περιφερειακή κεντρική Μακεδονία, ναι, δόθηκε η έγκριση, η μελέτη ανεφέρθηκε στα 2,2 του 2018 και του 2019. Που έγινε από λάθος της τότε σκήτης του Δήμου Μελίκης με τον μελετητή, δεν προσέξανε τι έγινε, δεν πέρασε και τις λεπτομέρειες. Και επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής του ΚΠΕ, αναγκαστήκαμε εμείς 21/12/2012 και αγοράσαμε το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο το 2018, έκτασης όπως προανέφερε και ο Δήμαρχος, 3.990 τετραγωνικά μέτρα προκειμένου. Γιατί το 2019 δεν ήταν διατεθειμένο να μας το πουλήσει ο ιδιοκτήτης. Για δικός του λόγος. Με το δεδομένο αυτό και με τη διακήρυξη την οποία επιμέλως δεν ανεφέρθηκε καν ο Δήμαρχος, διακήρυξη της υπηρεσίας εννοώ, και στη σελίδα 10, στην παράγραφο 13, λέει τόπος εκτέλεσης το έργο και το λέει ξεκάθαρα και δεν έχει ή εδώ ή εκεί, το έργο θα εκτελεστεί στον αριθμό του Μεχείου 2018, Αγρότημα Μαυρακέλη, Δημοτική Ενότητα Μελίκη, Δήμο Αλεξάνδρου, Νομή Ματίας. Και αυτό δεν μπήκε αυθαίρετα. Μπήκε κατόπιν επικοινωνία στην οποία είχε η τεχνική υπηρεσία και δει τα παιδιά τα οποία η κυρία της Πλακίδου με την κυρία Τσιάσου είχαν μια τακτική επικοινωνία με το ΕΠΕΡΑ. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλον σε εφόρο ανάπτυξη του τότε Υπουργείου του ΙΠΕΚΑ. Λέω ότι για να λυθεί η όποια παρανόηση, να μην πω παρεξήγηση, γιατί παρεξήγηση δεν υπάρχει μεταξύ εμού και ημών, να έρθει εδώ αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα από τεχνική υπηρεσία, προκειμένου μόνο λεκτικά σε 2 λεπτά να μας δώσουν τις δέους εξηγήσεις τι εξ αυτού ισχύει. Συμφωνείτε? Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, μην παρασύρεστε, διαφωνώ. Μην παρασύρεστε, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, επιτρέψτε. Δικαστικά. Αν θέλει να κάνει τις κύριες δουλειάδες, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για να θέλει να είμαστε Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είναι μόνο δυνατό, υπάρχει μια διαδικασία για την δουλειάδη καλύτερη σε όλα τα μέσα. Ακολουθείς την πεπατημένη και την νομική πεπατημένη, την νόμιμη πεπατημένη. Μην παρασύρεστε τη διαδικασία. Σας εμπιστεύω το χαρακτηρισμό αλίστατος και νομίζω ότι έχω δίκιο. Λοιπόν, είναι όλο δικό σας. Θα προσπαθήσω με πολύ λίγα λόγια να σας φέρω να επαναφέρω στη μνήμη τι είχατε πει όταν δηλώσατε ότι δεν θα υπογράψετε τη σύμβαση για το έργο. Δηλώσατε επί λέξη ότι φοβόσαστε για τα μηχανήματα ότι θα έχουν παιδευτεί τους, ότι θα γίνουν γρήγορα τον κορδό. Τίποτα άλλο, δεν μίλησατε για υπόγραφα. Λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα, κύριε Αλευρά. Παρέθεσα μια σειρά από λόγους. Παγοδρόμιο, τι είναι αυτό, εσείς θα μας πείτε. Εάν υπάρχει σχετική απόφαση, τον πρόεδρο από τα μη γελάτε και δεν γελάτε. Δεν γελάτε στην προκειμένη περίπτωση, αλλά θέλετε αυτή τη σχετική λόγη. Αυτά που λέτε δυστυχώς γελάνε. Σοβαρά. Και θα σας απαντήσω. Σοβαρά μιλάτε. Τότε να σταματήσουμε να αρχόμαστε και να κάνουμε μόνο στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Όχι, κύριε. Αν ότι... Να έρχεστε, να είστε ενημερωμένος και να λέτε αλήθειες. Αλήθεια. Θα σας πω όμως, συνεχίστε. Ολοκληρώστε. Πριν ολοκληρώσω, δεν έχετε το δικαίωμα.
δικαίωμα να μου γελάτε και να μου λέτε αυτές τις κουβέντες, δεν απευθύνεται στο παιδί σας. Δεν ξέρω αν θα με απαγορεύσετε εσείς να γελάω. Δεν κατάλαβα. Άμα δεν να γελάτε, κύριε Σταυρούλα, σου πει να γελάσει. Δοθεί τη ευκαιρία στην ερώτηση που έκανε ο κύριος Δημητριάδης, αλλά και κάποια δημοσιεύματα που έχουν δει το φως του τύπου το τελευταίο διάστημα για το παλοδρόμιο, θα ήθελα να ενημερώσω λίγο το σώμα για κάποια πράγματα. Καταρχήν, το τελευταίο καιρό, μια συγκεκριμένη μερίδα τύπου Παύλα δημοσιογράφων έχει παρουσιάσει την κοινοφιλή επιχείρηση ως άνδρα απολασίας, διασπάθησης και κατασπατάλησης χρήματος. Έχει παρουσιάσει την ΚΕΔΑ ως έναν οργανισμό που δεν γίνεται τίποτα σωστό. Έχω καλέσει τον πρόεδρό της Κολοτούμπα, Παύλα Κουμανέτσι, για κάποια θέματα. Θα του πω ότι θα αναφερθώ σε αυτή τη συγκεκριμένη και θα πω σε αυτή τη συγκεκριμένη μερίδα του τύπου Παύλα δημοσιογράφος, ότι η Κουμανέτσι ήταν μία και μοναδική και πήρε και χρυσό στην Ολυμπιάδα. Τώρα όσον αφορά το παγοδρόμιο. Για τρίτη συνεχή χρονιά διοργανώνουμε τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις οι οποίες έχουν κάθε χρόνο πάνε και καλύτερα και έχουμε αγκαλιαστεί από όλο τον κόσμο. Κάποιους δεν τους αρέσει αυτό. Από την πρώτη χρονιά φέραμε το παγοδρόμιο στην Αλεξάνδρεια. Να πω λίγο πρώτα το παγοδρόμιο από πλευράς νομιμότητας. Επίσης παρεννοήσεις και κατά το λόγο που ο καθένας μπορεί να επικαλυστεί διάφορα και να οδηγήσει την κατάσταση εκεί που θέλει και να μην ανταποκριθεί στην ομαδικότητα. Εγώ θα έλεγα το πρόβλημα και αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβη πριν κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν είναι συνέβη από όσοι χθεσινοί. Το έπρεπε να το φέρετε υπό τύπον ενημέρωση. Το Δημοτικό Συμβούλιο και να λέγατε ότι δεν μετά να παρακολουθήσουμε τον χώρο έφερε και το πάση να λείπω ότι παραλάβω τέτοια πράγματα με αυτά τα προβλήματα. Για που μνημονεύεται, σας είπα, το άρθρο 192 του 34-63 του 2006. Αυτά έχουν περάσει από το Συμβούλιο της Κοινοφελής Επιχείρησης, έχουν αναρτηθεί στο διάρκεια. Δεν έκρινα ότι πρέπει να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Άκουσα και την τοποθέτηση του Δημάρχου για ένα κίτρινο τενεπείο, ο οποίος περιφέρεται, λέει, και λέει, και εγώ αν ήμουν σαν το Δημάρχο, θα έλεγα και ονόματα, έτσι. Και από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να το πούμε, να το αξιολογήσουμε νομικά. Και τελευταία, ήθελα να πω στον κύριο Δελιόπουλο κάποια πράγματα. Θεωρείτε δηλαδή, κύριε Δελιόπουλε, ότι είναι επιτυχία σας να πληρώσουμε το ρεύμα αυτού του κυρίου, να μην δώσει κανένα ενίκιο και να πληρώνουν τα παιδιά 4 και 6 ευρώ τη μισή ώρα ή τη μία ώρα.